Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Φανή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εύη, τι κάνεις? Καλά, δεν ρωτάω που είσαι. Είμαι σπίτι. Είσαι σπίτι. Αλλά ναι. Δεν αράζουμε. Αυτό δεν είναι το αράζουμε. Ωραίο. Κάνουμε τηλεργασία να είμαστε, παιδί μου, και λίγο σε φόρμα. Περισσότερο από ποτέ. Ναι, ακριβώς. Αυτό συμβαίνει στην τηλεργασία. Ακριβώς. Μένουμε, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε. Παλιά πέραμε στο κινητό, έλα μπορείς να μιλήσεις που είσαι, τώρα δεν ρωτάς που είσαι, είσαι σίγουρα σπίτι. Είσαι στο σπίτι και παράγεις. Ακριβώς. Νομίζω αυτό οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας για να συνεχίσουμε να είμαστε και ενεργοί, ζωντανοί, δημιουργικοί και να μην πέσει το ηθικό μας, γιατί όλοι έχουμε τις μέρες μας, όλοι αισθανόμαστε ότι τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε εμείς στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα έχουμε βάλει στόχο κάθε εβδομάδα να ενεργοποιούμε τους πιστούς μας φίλους, τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, που αυτή τη στιγμή θα λέγαμε το πρόγραμμά τους είναι λίγο πιο ευέλικτο. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν απευθυνόμαστε τόσο πολύ στα παιδιά του λυκείου που έχουν άλλες δυσκολίες. Και έχουμε ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα να κάνουμε δραστηριότητες, το ονομάσαμε «Μένουμε σπίτι και ανακαλύπτουμε τα μυστικά του Μακεδονικού Αγώνα». Ανεβάζουμε εργασίες, ζητάμε από τα παιδιά να συνθέσουν δικές τους... Το κάνετε και διαδραστικό, ωραίο. Ακριβώς, ναι. Κάνουν ζωγραφιές, μας γράφουν ποίηματα, μικρά κειμενάκια... Και εμείς σιγά σιγά τα συλλέγουμε και θα αρχίσουμε να τα ανεβάζουμε και στην σελίδα του μουσείου. Τέλεια. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή το μάθημα της ιστορίας για μας τους μεγάλους έχει μεγάλο ενδιαφέρον, οι μαθητές λίγο το βαριούνται, για να τα πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν όμως έρχονται σε ένα μουσείο ή όταν παρακολουθούν τέτοιες δράσεις, είναι πολύ πιο ενεργοί. Θέλω να ρωτήσω ότι μπαίνοντας στη σελίδα θα μάθουν, υπάρχει υλικό για να μάθουν πτυχές του Μακεδονικού Αγώνα? Υπάρχει. Γιατί αν τους δώσεις ένα βιβλίο, υλικό, δεν θα το διαβάσουν. Ενώ αν τους πεις μπε σε αυτό το site, δες εικόνες και αυτά, είναι πολύ πιο ελκυστικό. Αυτός είναι και ο στόχος μας στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Ο στόχος μας είναι δηλαδή η ιστορία να διδάσκεται με έναν τρόπο που δεν θα είναι αυτό που λέγαμε την παλαιομοδίτικη διδαχή, αλλά η πληροφορία να περνάει στον μαθητή, να περνάει και στον ενήλικα, γιατί δεν σημαίνει ότι ο ενήλικας δεν έχει ανάγκη και να αποκτήσει γνώση βαθύτερης ιστορίας, που σημαίνει ότι όλοι είμαστε μαθητές, ενδυνάμει μαθητές. Μάλιστα αυτή τη στιγμή δουλεύουμε την καινούργια ιστοσελίδα. Είμαι ευχαριστή να σας ανακοινώσω ότι μέσα στον Απρίλιο θα ανεβεί και στον αέρα και με χαρά κιόλας να την παρουσιάσουμε. Τέλεια. Θα είναι πιο διαδραστική, πιο καθαρές γραμμές. Τώρα έχει τόσο πολύ εξελιχθεί η επιστήμη του graphic design και του στησίματος μιας ιστοσελίδας, που πια νομίζω ότι όλοι περιμένουμε να δούμε πιο καθαρές τις εικόνες και πιο καθαρή την πληροφορία. Που σημαίνει ότι τα παιδιά θα μπορούν να ανεβούν πάνω στην ιστοσελίδα, να περιηγηθούν, να αρχίσουν να βλέπουν και τα εκθέματα, τα κοιμήλια, και αντί να ψάξουν για παράδειγμα στη Wikipedia, που είναι έτσι πιο ευρέως γνωστή, να ψάχνουν στη δική μας τη σελίδα πληροφορίες και για το 19ο και για τον 20ο αιώνα. Θέλω να πω ότι είναι ένας τρόπος να φέρουμε και εμείς κοντά το υλικό μας, το αρχαιακό υλικό, στον μαθητή και στον μέσο αναγνώστη. Έτσι. Γι' αυτό και λέμε ότι ο μαθητές είμαστε όλοι μας. Όταν ανακαλύπτουμε και ψάχνουμε, είμαστε μαθητές. Βάλε όλους τους ενήλικες ένα τεστ για το Μακεδονικό Αγώνα και θα καταλάβεις ότι είμαστε μαθητές. Μα ξέρετε τι γίνεται. Το γεγονός ότι πέρασε από μπροστά μας η γνώση δεν σημαίνει ότι κατακτήθηκε. Δεν σημαίνει ότι καταλάβαμε, μάθαμε και αποκτήσαμε. Υπάρχουν άνθρωποι από πολλές άλλες επιστήμες που έχουν καλύτερη γνώση της ιστορίας από μαθητές δευτέρας και τρίτης λυκείου. Δεν σημαίνει, δεν κακιώνουμε σε κανέναν και δεν θα έπρεπε κιόλα. Θα έπρεπε να του δώσουμε τα εργαλεία να μάθει καλύτερα. Σαφώς. Και να μάθει περισσότερα. Άρα, οπότε η ιστοσελίδα αυτή τη στιγμή προσφέρει όλα τα στοιχεία του Μακεδονικού Αγώνα. Που... Ναι, η παλιά μας ιστοσελίδα λειτουργεί ακόμα και εκεί πάνω μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ και πλούσιο υλικό. Έτσι, απλά στην καινούργια ιστοσελίδα θα είναι με πιο εύληπτο τρόπο το υλικό, πιο ευχάριστο θα λέγαμε. Αλλά η επιστημονική δουλειά που γίνεται χρόνια μέσα στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα δεν χάνεται σε καμία περίπτωση εδώ και δεκαετίες. Είναι δουλειά δηλαδή δεκαετιών και όχι μιας και δυο. Πες μας και την ιστοσελίδα.
Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Πες μας και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας. Βεβαίως, είναι IMMA, είναι τα αρχικά Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, .edu.gr. Μόλις είναι έτοιμη και όλες να ανεβεί στον αέρα, θα στείλουμε βεβαίως και δελτία τύπου, θα σας ενημερώσω. Ούτως ή άλλως και να γκουγκλάρουμε Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, ακριβώς, το βγάζει ακριβώς, πρώτο. Βγαίνει αμέσως. Ναι, ναι, βγαίνει αμέσως. Βγαίνει αμέσως. Και έχουμε και μια καινούργια έκδοση που ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε και στα χέρια, μας, να φτάσει δηλαδή στο μουσείο. Διαφορετικά θα είχαμε μια εξαιρετική εκδήλωση, σπουδαία και μεγάλη, για την παρουσίαση της καινούργιας έκδοσης, αλλά τα πράγματα έχουν έρθει έτσι ώστε όλα τι θα περιλαμβάνει. Online. Είναι οι συλληπιτήριες επιστολές που στάλθηκαν στην οικογένεια του Παύλου Μελά μετά τον αδόκητο χαμό του. Α, μάλιστα. Είναι μια πολύ, πολύ σημαντική δουλειά με ένα πλούσιο αρχαιακό υλικό. Και μόλις το έχω στα χέρια μου, ξέρετε, εγώ είμαι και λίγο... Αν δεν το έχω στα χέρια μου, να ξέρω ότι είναι έτοιμο προς το κοινό, θα χαρώ πολύ να το παρουσιάσουμε και να το συζητήσουμε. Εννοείται. Φανή μου, τα παιδιά του δημοτικού, όπως είπες, γράφουν μικρές ιστορίες, κάνουν ζωγραφιές. Τα παιδιά του γυμνασίου... Λοιπόν, για τα παιδιά του γυμνασίου θα κάνουμε αυτό που λέμε δημιουργική γραφή, αλλά με έναν πιο διευρυμένο τρόπο. Έχουμε μάθει, ας πούμε, τους όρους, αλλά στόχος μας δεν είναι τα παιδιά να κάνουν ακόμα ένα task, ακόμα κάτι που να έχει να πέσει στο κεφάλι τους. Μας ενδιαφέρει πώς μπορούν να πάρουν τις πηγές, δηλαδή κομματάκια από τα απομνημονεύματα που έχουμε εμείς στο Μουσείο από το Αρχαιακό Υλικό, και να τα εξελίξουν και εκείνα, να τα διαβάσουν εκείνα με τον δικό τους τρόπο και να τα ερμηνεύσουν και να μας δώσουν και αυτή την άποψη. Ναι. Διότι αλλιώς διαβάζει ένας ενήλικας την ιστορία, αλλιώς την ερμηνεύει και αλλιώς κάποιος που το μυαλό του ακόμα δεν έχει ζυμωθεί στις πιο περίεργες σκέψεις, πιο υποψιασμένες σκέψεις. Και θα μας ενδιαφέρει να δούμε τα παιδιά πώς θα αντιμετωπίζουν, πώς αντιλαμβάνονται. Ανεβάσαμε την πριν την εβδομάδα του Καραβαγγέλη. Έχει σημασία να δούμε τα παιδιά πώς θα συνεχίζουν αυτή την ιστορία. Ναι, ναι. Τι αισθάνονται όταν ακούνε. Εξασκούν και την φαντασία τους κιόλας με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά. Ναι. Και να πούμε ότι. Πείτε μου, να παρακαλώ. Η ανταπόκριση πώς είναι μέχρι στιγμής? Η ανταπόκριση είναι θετική. Βέβαια, έχουμε πέσει μέσα στην εβδομάδα που έχουν ανοίξει όλες οι πλατφόρμες και όλοι και οι γονείς και οι μαθητές προσπαθούμε να συγχρονιστούμε και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Γι' αυτό και δεν βιαζόμαστε, δεν θα πυροβολάμε δηλαδή κάθε εβδομάδα για με δύο και τρεις αναρτήσεις. Μα ενδιαφέρει πιο πολύ να υπάρχει μια πορεία μέσα στο χρόνο. Και μέχρι νομίζω όλο τον Απρίλιο θα δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα κάνουμε τα πασχαλινά μας εργαστήρια, που βέβαια τώρα δεν θα είναι εργαστήρια γιατί μας λείπει ο χώρος και ο ορισμένος χρόνος. Όμως πάλι θα ανεβάσουμε υλικό για κατασκευές, θα μιλήσουμε για την παράδοση. Εμείς δουλεύουμε σαν να μην κλείσαμε ποτέ. Δηλαδή αυτό το ρήμα έκλεισε. Δεν θα ήθελα να είναι συνώνυμο αυτής της εποχής που ζούμε. Ναι. Ας πούμε ότι κάνουμε κάπως διαφορετικά το έργο και τη δουλειά μας όλοι μας. Ναι. Έχει σημασία. Έχει σημασία φυσικά. Έχει σημασία πώς το αντιμετωπίζεις όλο αυτό. Ναι, μπορεί να έκλεισε η φυσική παρουσία, αλλά η διαδικτυακή παραμένει ανοιχτή και μάλιστα πολλαπλασιάζεται. Πολλαπλασιάζεται. Εμείς μιλάμε καθημερινά μεταξύ μας, αφού λέμε πιο πολλά. Ναι, έτσι είναι. Μοιράζεσαι πιο πολλά, δηλαδή έχεις τάση να μαθαίνεις και νέα που διαφορετικά δεν θα μάθαινε. Διότι έχεις ανάγκη πια να γνωρίσεις και θα λέγαμε ουσιαστικά τον άλλον. Ναι. Και νομίζω ότι σε όλους μας έχει συμβεί να μάθουμε πιο πολλά και να λέμε «Α, κοίτα να δεις, το ήξερα αυτό και τον γνώριζα». Νομίζω θα βοηθήσει. Ναι. Θα ήθελα να το πρέπει να έχουμε μια αισιοδοξία μέσα μας, να έχουμε την ψυχραιμία πρώτα απ' όλα. Το φίλουμε. Το φίλουμε στις γενιές, το μεγαλώνουμε και φέρθουμε. Ναι, ακριβώς. Ωραία, οπότε μπαίνουμε στο site Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Μπαίνετε στο site του. Προκειμένου να έχουμε μια ωραία διάδραση που σίγουρα θα μας αφήσει πολύ σημαντικά πράγματα γνώσης. Ναι, και φυσικά μας ανοιχτεί στην οποιαδήποτε αξιολόγηση και κριτική. Είναι μεγάλη χαρά να ακούσουμε τα σχόλια, να ακούσουμε τι άλλο θα θέλανε περισσότερο και στο σελίδα μου, δηλαδή στην σελίδα του μουσείου, αλλά και στο info papaki.ima.edu.gr. Μπορεί κάποιο να στείλει το email του. Με μεγάλη χαρά. Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση και η κριτική μόνο μπροστά μπορεί να σε πάει και να μας βοηθάει και εμάς
τώρα που δεν έχουμε τη ζωντανή επαφή με τα παιδιά, θα ακούσουμε τις σκέψεις. Δηλαδή, μπορεί να θέλουν να μάθουν για κάποιον ήρωα που εμείς μπορεί να μην έχουμε μέσα στο προγραμματισμό μας. Mm-hmm. Αλλά να τους έχουν κάνει, να τους έχει κάνει εντύπωση. Ακριβώς. Οπότε, ανοιχτή σε προτάσεις φυσικά και σκέψεις. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα ευχαριστώ. Που μας δίνει το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Γιατί πραγματικά καλά. Είναι πολύ σημαντικό μέσα από κάποιο παιχνίδι να μαθαίνουμε πτυχές τόσο σημαντικές της ιστορίας μας και να μην βλέπουμε μόνο πολύ χαλαρά αυτό το διάστημα που μένουμε σπίτι, ειδικά οι μαθητές. Και να παίρνουμε και θάρρος. Ναι, έτσι έχεις δίκιο. Με τα λιοντάρια. Άρα μπορούμε και εμείς. Δηλαδή, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είμαστε όλοι πάνω σε ένα χνάρι της ιστορίας. Ακριβώς. Μπορούμε και εμείς. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε, μένουμε σπίτι, δεν αράζουμε, περνάμε καλά με την οικογένειά μας, έχουμε χρόνο. Ναι, δεν είχαμε ποτέ μέχρι τώρα, τώρα έχουμε χρόνο. Έτσι ακριβώς. Μην το στερηθούμε και αυτόν τον χρόνο, γιατί κάτι μας λείπει. Εντάξει, όλα θα γίνουν. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, καλή μας δύναμη. Καλησπέρα, να είστε καλά όλοι, γεια.